Κύρια του Σταυρού σου πολίτευμα. Αμάτα εις εμπίστη λαμβάνωση την ευλογία. Δε συζητήσεις και γενεολογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο εις ήγαραν ωφελείς και μάταιοι αιρετικών ανθρώπων κατέραν θεσία παρετού ειδός ότι εξέστρατε ο τούτος και αμαρτάνιον αυτοκράτα αγρητός. Μαθανέτος αν δε ημέστερη, καλών έργων προείσταστε, είστας αναγκαίας κρύα. Αντίγεια μία σου, νίκας τη βασιλέξη, όλα βαρβάρα. Συνηθίζεται να λέγονται δύο λόγια και επειδή ο καιρός είναι βαρύς θα κοιτάξουμε πόσο γίνεται λιγότερα γιατί θα μας δοθεί ευκαιρία να τα λέμε στην πορεία που θα κάνουμε προς τους συνδημότες μας που θα αναπτύξουμε το πρόγραμμά μας. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον πατέρα Ιωάννη που μας έδωσε τις ευλογίες της Εκκλησίας για να μας συνοδεύουν σε αυτό το δύσκολο και ανηφορικό δρόμο που θα έχουμε τον προεκλογικό. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε και είστε μαζί μας και αγωνίζεστε προκειμένου να κάνουμε πράξη το όραμά μας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω αναφορά σε δύο πρόσωπα από ό,τι είδα, στον Γιάννη τον Ματζουνέα, τον προηγούμενο επικεφαλής που είναι εδώ και τον ευχαριστώ. Και τη Σταυρούλα Μπαρβατσέα, Δημοτικό Σύμβουλο, που για κάποιους δικούς τους λόγους προσωπικούς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα που θα κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Να ευχαριστήσω και όλους τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους και Τοπικούς Συμβούλους που μου έκαναν την τιμή να είναι μαζί μου και να τους πω ότι και εγώ τους θυμώ, όλους μαζί και έναν ένα χωριστά. Και να δώσουμε μια υπόσχεση ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε. Αυτό που κι εσείς ονειρεύεστε και εμείς ονειρευόμαστε και θα αγωνιστούμε για να το κάνουμε πράξη. Και αυτή η πράξη δεν είναι καμία άλλη παρά η αναβάθμιση και η ανάπτυξη του τόπου μας. Ενός τόπου που ο Θεός έδωσε όλα τα αγαθά, αλλά που εμείς οι άνθρωποι μάλλον αδιαφορούμε. Μια ανάπτυξη που κατά την δική μας άποψη πρέπει να προέλθει μέσα από την από τον τουρισμό, μέσα από την ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων τα οποία τα έχουμε εγκαταλείψει και που δυστυχώς άλλοι τα έχουν προβάλει ενώ τα δικά μας ίσως είναι και καλύτερα, από την ανάδειξη του φυσικού κάλους, την προβολή του, που από εκεί περιμένουμε πολλά πράγματα,
όπως επίσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και της θρησκευτικής μας κληρονομιάς, που είναι τόσα πολλά στην περιοχή μας. Περιμένουμε δε επίσης, ελπίζουμε μάλλον, και εμείς θα το προσπαθήσουμε, η ανάπτυξη να γίνει και μέσα από την ενίσχυση και τη στήριξη της ντόπιας επιχειρηματικότητας. Πιστεύουμε απόλυτα σε αυτή, σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας στην περιοχή μας. Και αν θα έρθει, θα πρέπει εμείς να του δώσουμε την κατευθυντήρια γραμμή, το πώς πρέπει να ενεργήσει. Η ντόπια όμως επιχειρηματικότητα είναι εκείνη που θα δώσει το στήριγμα και τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Αγαπητοί συμπατριώτες, για μας αντίπαλοι δεν είναι κανένας υποψήφιος δήμαρχος, ούτε κανένας γι' αυτό και θα πορευτούμε με σεβασμό προς τους υποψηφίους αντιπάλους μας. Σε παρένθεση λέξη, αντίπαλος είναι τα προβλήματα του τόπου μας. Και αυτά τα προβλήματα είναι εκείνα για τα οποία θα παλέψουμε για να βρουν τη λύση τους. Αντίπαλος είναι τα σκουπίδια που έχουν κατασκηνώσει στην περιοχή μας. Αντίπαλος είναι η έλλειψη του νερού που έχουν πει κάτι και της περιοχής μας, το νερό νεράκι. Αντίπαλος είναι η υποβάθμιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που πολλές φορές, επιτρέψτε μου να το πω, είναι και η καταστροφή της. Είναι απαράδεκτο σε αυτό το κληροδότημα των προγόνων μας, που λέγεται πέτρα και κατασκευή της πέτρας, να πέφτει επάνω στα ποτό τσιμέντο. Προβλήματα λοιπόν είναι ο αντίπαλός μας. Και γι' αυτό θέλουμε να σας πούμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εμείς θα βάλουμε όλες τις δυνάμεις, αλλά θέλουμε και τη δική σας βοήθεια. Εμείς πιστεύουμε ότι οι δημότες πρέπει να είναι ενεργοί πολίτες. Γι' αυτό στόχος μας είναι η αναβάθμιση των τοπικών συμβουλίων. Τα τοπικά συμβούλια θα έχουν ενεργό ρόλο, όπου θα συμμετέχουν και οι πολίτες. Οι κάτοικοι θα πρέπει μέσα από συνελεύσεις να έχουν άποψη. Και αν χρειαστεί για κάτι σοβαρό θέμα, θα γίνεται δημοψήφισμα. Εμείς δεν είμαστε τίποτα κυρίαρχοι. Εμείς είμαστε υπηρέτες δικοί σας. Και χωρίς τη δική σας εντολή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό σας θέλουμε. Γι' αυτό σας θέλουμε όλους μαζί να πάμε μπροστά και να λύσουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία